Στις Σέρρες βρίσκεται από το πρωί ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Πρώτος σταθμός σε επίσκεψή τους, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών Αθανάσιος Μαλιαράς αλλά και τα γραφεία της ΟΕΒΕΣ. Στις επαφές αυτές συζητήθηκαν τα μεγάλα προβλήματα που πλήττουν τους κλάδους αυτούς. Είναι σίγουρο ότι η ΓΕΣΕΒΕ είναι δίπλα στις ομοσπονδίες της και είναι φυσικό η πρώτη συνάντηση στις Σέρρες να είναι με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας μας, τον Σωτήρη τον Κοτσαμπά. Θα δούμε στη συνέχεια και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου μαζί με τον Γιάννη τον Χατζηδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, για να συζητήσουμε με τους επαγγελματίες, τους εμπόρους και τους βιοτέχνες του νομού τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, που αντιμετωπίζει και η ελληνική κοινωνία αλλά και η επιχειρηματικότητα της χώρας και δεν είναι άλλα από το ενεργειακό κόστος και πώς αυτό επιδρά στην οικονομική ζωή του τόπου. Και επιδρά δυστυχώς με άσχημα αποτελέσματα, με αύξηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στα νοικοκυριά, γιατί το εισόδημα των νοικοκυριών φαίνεται να μειώνεται χρόνο με το χρόνο. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ που δώσαμε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, ο μισθός για το 30% των νοικοκυριών επαρκεί για τις 18 πρώτες μέρες του μήνα. Φαίνεται ότι αυξάνεται η ανισότητα εισοδηματική μεταξύ δηλαδή χαμηλών μισθών, μεσαίων στρωμάτων και υψηλών μισθών. Και ταυτόχρονα πρέπει να τονίσω ότι περιορίζουν τις δαπάνες τους για κατανάλωση εκτός σπιτιού, ακόμα και για βασικά είδη διατροφής. Αναγκάζονται να αγοράσουν μικρότερες διατροφικής αξίας προϊόντα λόγω ακριβώς της αδυναμίας της οικονομικής. Ο κύριος Καβαθάς τόνισε πως χρειάζονται ουσιαστικά μέτρα στήριξής τους. Και βέβαια θα χρειάζονται μέτρα ουσιαστικά και όχι μέτρα επικοινωνικού χαρακτήρα. Τις επόμενες μέρες ψηφίζεται η ρύθμιση των χρεών των επαγγελματιών, των βιοτεχνών, των εμπόρων αλλά και των μισθωτών και των άλλων πολιτών. Μια ρύθμιση η οποία είναι άτολμη, αναποτελεσματική θα αποδειχθεί στην πράξη, διότι δεν λαμβάνει υπόψη την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι επιχειρήσεις. 10 δισεκατομμύρια οι οφειλές στον ΕΦΚΑ, 7 δις το 22. Το 11ο του 22 από Ιανουάριο έως Νοέμβριο στην ΑΔΕ. Ο πρόεδρος Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου μεταξύ άλλων τόνισε ότι δεν υπάρχει άλλη χώρα που να ήταν 13 χρόνια σε κρίση. Δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης που υπάρχουν 13 χρόνια οικονομικής κρίσης. Είχαμε τα μνημόνια, μετά ακολούθησε η πανδημία και μετά το ενεργειακό. Άρα είναι πολύ λογικό, όπως και η ίδια κυβέρνηση έχει αποδεχτεί, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κουβαλάνε χρέη, αμαρτίες του παρελθόντος, όπου ουσιαστικά πολλές φορές δεν μπόρεσαν να τα απεξέλθουν γιατί μία κρίση διαδεχόταν την άλλη. Η κυβέρνηση, μετά από τις πιέσεις της δικιάς μας όλα αυτά τα χρόνια, έβαλε μπροστά τις 120 δόσεις, βεβαίως μόνο για τους παλιούς, αλλά όπως είπε και ο πρόεδρος ΓΕΣΕΒΕ, ο Γιώργος Καβαθάς, ήταν άτολμη. Και άτολμη γιατί δεν συμπεριλαμβάνει ούτε αυτούς οι οποίοι δημιουργήσαν χρέη στην πανδημία, ούτε αυτούς που δημιουργήσαν χρέη στο ενεργειακό. Και βεβαίως το θεωρούμε απαράδεκτο όταν στις τράπεζες το επιτόκιο καταθέσεων είναι 0,50%, το επιτόκιο το οποίο επιδοτείται, δηλαδή στις 36 δόσεις, να είναι 4,5% και το επιτόκιο στις 72 δόσεις να φτάνει το 5,8%. Αυτό πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση είναι ότι σε αυτή την κρίση της οικονομίας δεν μπορεί μονίμως να μείνει απ' έξω αυτό που λένε πάντα πριν τις εκλογές η ραχουκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Δεν μπορεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μένουν έξω από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπου μόλις το 3,8% των επιχειρήσεων συμμετέχει και από το ΕΣΠΟ που συμμετέχει δυνητικά μόλις το 6%. Αυτό το μεγάλο ποσό που έρχεται από την Ευρώπη είναι η μόνη ευκαιρία για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να καταφέρουν και να αντέξουν αλλά και να εξυγχρονιστούν. Γιατί έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Ως πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ήθελα να δώσω αυτή την αναπτυστική πλακέτα στον πολύ αγαπητό φίλο, τον κύριο Μαλιάρα, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Σερών, αλλά μέσα από το πρόσωπό του θέλω να δείξω την ευγνωμοσύνη σε έναν άνθρωπο που δεν είναι πια κοντά μας, στον Χρήστο τον Μέγκλερ, που ήταν ένας εξαιρετικός φίλος. Πιστεύω ότι μαζί με τους συνεργάτες σας και μέσα από το βασικό του επιμελητηριακού δεσμού, που είναι οι συνέργειες και η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και των μελών της διοίκησης, το επόμενο διάστημα, η επόμενη θητεία να είναι εξαιρετική προς όφελος των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων, αλλά κυρίαρχα της κοινωνίας των Σερών, γιατί όλοι μας είμαστε εξαρτημένοι από την κοινωνία στην οποία επιχειρούμε. Θέλω από την καρδιά μου να σας συγχαρώ για την πορεία σας στον αντιμετωπικό θεσμό και για τη συνεργασία που έχουμε με τη ΓΕΣΕΒΕ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ με τη σειρά μου. Καλή συνεργασία έχουμε εδώ και με την ΟΕΒΕΣ, με το
Έτσι, ναι. Εδώ. Τώρα το κρασί και του σακανέτε δεν πειράζει. Χρειάζεται. Απλώ θα σα δώσουμε από ένα. Λέει, άμα θέλει και το άλλο. Ευχαριστούμε πολύ και εδώ στον πρόεδρο, κύριε Σιλγκέσεβε. Να ευχαριστήσω κύριε πρόεδρε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μα να επισκεφτεί τα γραφεία τη Ομοσπονδία αλλά και των ομοσπονδιών, τα προβλήματα των μικρομεσαίων επαγγελματιών και τα προβλήματα τη Ομοσπονδία είναι πάρα πολλά. Άλλωστε, βλέπετε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Σε Γιώργο στον Καλαθά, μου χαιρετίζετε την άλλη φορά.